Την Τετάρτη, μετά τον Ολυμπιακό, τη σκυτάλη παίρνει ο Αποέλ, ο οποίος παρότι έκανε μεγάλη προσπάθεια να περάσει στους ομίλους, η κλήρωση φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθώς θα αγωνιστεί στον όμιλο με την Μπαρτσελώνα, τον Άγιαξ και την Παρίσι Ζερμέν. Η αρχή γίνεται την Τετάρτη μέσα στο Καμπ Νου. Ναι, είχαμε Θοδωρή μία συζήτηση με συναδέλφους για τις διαφορές ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Δική μου λοιπόν άποψη είναι η εξής, ότι στο μπάσκετ για παράδειγμα η πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή ομάδα δεν μπορεί να χάσει από την αδύνατη, να συμβεί δηλαδή μια τεράστια έκπληξη. Πρέπει να περπατήσει ο Ιησούς Χριστός στην ισχύ, στην παραλία ή οπουδήποτε αλλού. Για παράδειγμα, πάρτε την Αμερική. Αντιμετώπισε την κατά τεκμήριο καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα, την Σερβία. Την ισοπαίδωσε. Το ίδιο θα συνέβαινε και αν έπαιζε με την Ισπανία, με τη Γαλλία, με την Ιταλία ή με τη μεικτή ομάδα όλων αυτών. Δεν θα μπορούσαν να κοντράρουν. Σε αυτό το σημείο είναι αλλιώς. Ένας μικρός και φτωχούλης, σε εισαγωγικά, μπορεί να κοντράρει ένα μεγαθύριο, να του κλέψει το μάτς, να του αρπάξει το παιχνίδι, να του αρπάξει πόντο, να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Ενώ στο μπάσκετ θα κάνεις 20 τρίποντα, κάποια θα μπουν, θα γίνει εκνηδιασμός, θα γίνουν πράγματα. Στο ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Μπορείς να κλέψεις ένα αποτέλεσμα από ένα μεγαθύριο. Στην προηγούμενη περίπτωση του ΑΠΟΕΛ δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κατηφόρα, το ξέρει ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι όπλα μπορεί να βγάλει από, από τη φαρέτρα του. Δεν ξέρω αν έχει κλειδί να κλειδώσει τα αποδυτήρια των παιχτών δευτερών, να μην βγουν ποτέ και να πάρει το μάτι στα χάρτια. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ για το ΑΠΟΕΛ. Όπως θα είναι πολύ δύσκολο βράδυ και στο Παρίσι με την Παρί και στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Εκεί που άξανε τις δύο δόνες παλιά δικά του, περασμένα μεγαλεία, 3 Απριλίου 1996, με εκείνη την κούρσα. Βέβαια δεν ήταν στο ίδιο γήπεδο, ήταν στο παλιό Ολυμπιακό στάδιο το οποίο γκρεμίστηκε, αλλά Άμστερνταμ είναι κλπ. Κλπ. Έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο και μόνο το ότι έφτασε εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για το κυπριακό ποδόσφαιρο και την ίδια την ομάδα. Και από εκεί πέρα οι Κύπροι αυτό που επισημαίνουν και έχουν απόλυτο δίκιο άνθρωποι είναι να μπορέσουν να τα δουν αξιοπρεπώς και να μην έχουν πολύ μεγάλες έτσι καταπαραγωγές που λένε που μπορεί να περάσουν στην ιστορία. Πάντως όπως θα θυμάσαι και εσύ καλύτερα, ένας Κύπριος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είχε σκοράρει μες στο Καμπ Νου και λίγο έλειψε τότε να δώσει, να χαρίσει στο Τριφύλλι τη νίκη. Για τον Κωνσταντίνο. Ναι, ήταν ο Μεκάλης Κωνσταντίνου βεβαίως, το θυμάμαι πολύ καλά. Καθόμουν δίπλα από τον πάγκο στη γραμμή, εκεί μπροστά μου έπαθε ρήξη χιαστών ο Γιώργος Καραγκούνης και παρακαλούσε τους ανθρώπους να συνεχίσει να παίζει με επομένο χιαστό. Ήταν άλλη Μπαρσελόνα τότε. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να την αποκλείσει με εκείνο το σουτ του Βλάουβιτς το 90 φεύγα και να γίνει μια τεράστια έκπληξη, αλλά δεν έχει καμία σχέση, για να είμαστε ρεαλιστές, ειλικρινείς και να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, δεν έχει καμία σχέση εκείνη με την τωρινή, η οποία από τη στιγμή που έγινε όπως έγινε, με το τίκι τάκα ή με το γουάκα γουάκα ή με οτιδήποτε άλλο θες, πραγματικά μπορεί να ισοπεδώσει τις ομάδες στο δωρή. Το ξέρουν όλοι. Δεν ξέρω αν μπορεί να χτιστεί τείχος μπροστά στην αιτία του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να χτιστεί. Περιμένω μια απόλυτη υπεροχή της ισπανικής ομάδας.